παίρνει ολοκλήρωση από ό,τι φαίνεται τις γιώτρησης στο κοίτασμα καλυψού του τεμαχίου 6 στην Κυπριακή ΑΟΣ. Τις προηγούμενες μέρες αρμόδιες πηγές εκτιμούσαν ότι οι εργασίες θα τελειώσουν Τρίτη ή Τετάρτη χθες, αλλά τελικά θα καθυστερήσουν ακόμη λίγες μέρες από ό,τι φαίνεται, και αυτό γιατί σύμφωνα με νεότερη πληροφόρηση η εταιρεία προχωρήσει ακόμα μεγαλύτερο βάθος, αφενός για επιβεβαίωση των θετικών ενδείξεων και αφετέρου για ανέβρεση ακόμη μεγαλύτερων ποσοτήτων φυσικού αερίου. Από το πρωί προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε με κυβερνητικές πηγές, οι οποίες όμως κρατούν σιγή χθείως και δεν ξεκαθαρίζουν πότε ακριβώς θα ολοκληρωθούν η γεώτρηση και θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα. Μας συνέστησαν υπομονή ακόμα με μερικών ημερών. Φυσικά τα πράγματα μπορεί να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή και μόλις ενημερωθούμε θα επανέλθουμε. Αυτό που συνεχίζεται σταθερά είναι η τουρκική προκλητικότητα, να πούμε, Κατερίνα. Η Άγκυρα εξέδωσε νέα παράτυπη ναύτεξ, δεσμεύοντας από την περασμένη Δευτέρα και μέχρι την ερχόμενη Παρασκευή η περιοχή που εκτείνεται παράλληλα με τις δυτικές, νότιες και ανατολικές ακτές της Κύπρου για έλκυση υποβρύχιας συσκευής από πλοίο του τουρκικού πολεμικού ναυτικού. Η δεσμευμένη περιοχή ξεπερνά τα 40.000 χιλιόμετρα, καλύπτει μέρη των οικοπαίδων 6, 7, 8, 9, 2 και 3. Γεγονός που αποδεικνύει ότι η Άγκυρα επιχειρεί να δημιουργήσει εντυπώσεις, να δηλώσει την παρουσία της και από θέσεις ισχύως να εκφοβήσει τη δημοκρατία. Αλλά αυτό που έγινε επί της ουσίας, θα λέγαμε, ήταν η επανεμφάνιση τις προηγούμενες μέρες, όπως μας ενημέρωσαν, μιας τουρκικής κορβέτας, η οποία πάντως δεν εισήλθε στην απαγορευμένη ζώνη των 500 μέτρων από την πλατφόρμα, όπως και τις προηγούμενες φορές δηλαδή, που έκοβε βόλτες στην περιοχή. Η Κυπριακή Δημοκρατία αντέδρασε με τον ίδιο τρόπο που αντιδράσει όλες τις περιπτώσεις αυτές, εκδίδοντας οδηγίες αντινάφτεξ. Και η καλύτερη απάντηση, όπως μας τονίζεται, είναι η απρόσκοπτη υλοποίηση του γεωτρητικού προγράμματος. Κατερίνα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Επιστρέφουμε στα προεκλογικά. Πρέπει να πούμε ότι σήμερα